τέκνων. Καθώς αν έχεις ευποίησε αυτόν και προσφοράς Κυρίω αξίως πρόσαγε. Παιδί μου, ανάλογα με εκείνα που έχεις, να φροντίζεις τον εαυτό σου και σύμφωνα με τα έσοδά σου οι προσφορές σου στον Κύριο να είναι καταξίαν. Αλήθεια, πόσο θα ζήσουμε αγαπητοί μου, πόσο θα ζήσουμε? Αιώνες επί της γης. Είναι μια απάτη να νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνες επί της γης. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να χαρεί τους κόπους των χεριών του, εννοείται εν Κυρίω. Δούλεψες, έβγαλες το μεροκάματο ή το μηνιάτικο, να το χαρείς. Προσέξτε, εν Κυρίω. Είπαμε, ούτε τσιγκουνικά ούτε σπάταλα, όπως πρέπει στα παιδιά του Θεού. Αλλά να χαρείς όμως τα αγαθά σου. Γιατί να μην τα χαρείς? Όλα αυτά σου τα ευλογεί ο Θεός. Να τα χαρείς λοιπόν. Όπως λέγει ο εκκλησιαστής, και είδον ότι ούτε στην αγαθόν ημί ο εφραντίσεται ο άνθρωπος εν ποιήμασι αυτού, ότι αυτό μερείς αυτού. Δηλαδή, και είδα ότι δεν υπάρχει τίποτε ωφέλιμο παρά εκείνο που ο άνθρωπος θα χαρεί από τα έργα τα δικά του και ό,τι του ανήκει. Να το χαρείς. Έκανε σπίτι. Να το χαρείς. Πολλές φορές βλέπουμε ένα καινούργιο σπίτι. Ποτέ μη φθονίσετε, βασκάνετε καινούριο σπίτι του αλουνού. Είτε γνωστός σας είναι, είτε γνωστός είτε άγνωστος. Γιατί είναι κακό πράγμα? Είναι αυτό που λένε η γλωσσοφαγιά. Μας έφαγε, λέει, η γλωσσοφαγιά. Θα πει γλωσσοφαγιά. Τρώνε με τη γλώσσα. Φτιάξαν, κάνουν. Αγαπητοί μου, ξέρετε ποιος είναι ο ωρίμος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος? Ξέρετε ποιος είναι? Να το δει και να χαρεί. Να πει τι ωραίο σπιτάκι που είναι, να το χαίρονται οι ένικοι που το έχουν. Ακούσατε? Να το χαίρονται οι ένικοι που το έχουν. Σε ένα μοσαϊκό της ρωμαϊκής οικίας, ρωμαϊκής, στην Κεφαλονιά. Προπόλων ετών, που έγινε εκεί κάτι ανασκαφές, βρέθηκε στην είσοδο αυτού του σπιτιού αυτό το μοσαϊκό. Είχε έναν άνδρα που ήταν δύο θηρία από εδώ και δύο θηρία από εκεί, έτοιμα και τα τέσσερα να τον κατασπαράξουν. Και έγραφε από κάτω μια επιγραφή: φίλε, στο σπίτι αυτό που μπήκες, αν σου αρέσει, μην το βασκάνεις, μην το φθονίσεις, γιατί αν το φθονίσεις τέτοια θηρία θα σε φάνε. Πράγματι, ο φωνερός κατατρώγεται από το φοβερό θηρίο που λέγεται φθόνος. Γι' αυτό λένε, για δες τον κυτρινιάρη. Γιατί κατατρώγεται ο φωνερός. Τι θα πεις? Ωραίο το σπιτάκι σας. Πολύ ωραίο. Να το χαίρεστε. Ακούσατε? Να το χαίρεστε. Εμείς μάλιστα οι κληρικοί, έχουμε εδώ και ακροατάς κληρικούς, όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο σπίτι, σε ένα ωραίο σπίτι, να το ευλογούμε. Έχουμε εντολή προς τούτο. Κοιτάξτε έτσι με το χέρι μας να το ευλογούμε. Θα ευλογήσουμε το σπίτι. Θα ευλογήσουμε και τους ενίκους. Η περιβόλη είναι, ή εργοτάξιο είναι, εργοστάσιο, ό,τι είναι, θα το ευλογήσουμε. Και το αντικείμενο, το κτίσμα ό,τι είναι, και τους ανθρώπους. Τι ωραίο πράγμα. Ακούστε, αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι ο όριμος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ωραίος άνθρωπος. Από τίποτα δεν δεσμεύεται. Όλα τα περιβόλια του κόσμου είναι δικά του. Εμποδίζει να μυρίσει τις μυρωδιές των λουλουδιών από όλα τα περιβόλια, χωρίς να πληρώνει, ξέρετε, και περιβολάρι, ε? Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Ωραιότατο. Γιατί να φθονίσεις, άνθρωπο, γιατί να φθονίσεις? Να το χαρείς, όπως και ο ιδιοκτήτης του χαίρεται αυτό που έχει. Και ακόμη έχουμε το μέτρο. Το μέτρο για να μην φθονίσουμε και να μένουμε στην επαρκειά μας. Γι' αυτό λέει, τέκνο καθώς εάν έχεις, ό,τι έχεις, ευποίη, λέει σε αυτόν. Να κάνεις καλό στον εαυτό σου, να το χαρείς. Πόσο, να το μέτρο. Λέει στον Τιμόθεο, στην πρώτη του επιστολή, ο Απόστολος Παύλος. Έστι δε πορισμός μέγας ευσέβεια μεταυταρκίας. Πορισμός, που λέμε έχω πόρους, είναι ο πλούτος. Είναι λοιπόν μέγας πλούτος
η ευσέβεια με την αυτάρκεια. Δηλαδή, να είσαι ευσεβής και ταυτόχρονα να έχεις το αίσθημα της αυταρκίας. Ό,τι μου φτάνουν αυτά. Δόξα τω Θεώ, περνάμε μια χαρά. Είναι εκείνο που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι πλούσιοι, αλλά είναι γεμάτα το σπίτι τους. Είναι καλόκαρδοι, είναι φιλόξενοι, είναι γεμάτο το σπίτι. Έτσι, τι είναι, λέγει, πλούτος και μάλιστα μέγας, ο συνδυασμός της ευσεβίας και της αυταρκίας. Ξαναλέγω, αυτάρκεια θα πει το να πεις μου φτάνουν. Ουδέν γαρ η συνέγκαμεν εις τον κόσμον, δηλωνότι ουδέ εξενεγκήν τη δυνάμετα. Λέγει ότι τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο αυτόν. Γυμνοί δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτόν. Η μάνα μας γυμνός μας γέννησε. Και είναι φανερό ότι όταν θα φύγουμε, πάλι γυμνοί θα φύγουμε. Δεν θα έχουμε τίποτα μα τίποτα να πάρουμε μαζί μας. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα. Τι είναι τα σκεπάσματα? Σκεπασμένο είναι το σπίτι, γιατί μας σκεπάζει. Σκεπασμένο και τα ρούχα. Σκεπασμένο και οι κουβέρτες. Δηλαδή εκείνο που περιβάλλει το σώμα μας. Και διατροφάς, εκείνο που τρώει το σώμα μας. Έχοντες λοιπόν να σκεπαστούμε και να διατραφούμε, τούτης αρκές τη σώματα. Σε αυτά να μείνουμε αυτάρκης. Ρίζα γαρπάντων, το κακό είναι στην φιλαργυρία. Γιατί η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αυτό είναι το μέτρο. Αυτό πρέπει να έχει ο πιστός κάθε στιγμή μπροστά στα μάτια του. Γιατί τι νομίζετε, χριστιανός είναι εκείνος που πάει και κοινωνάει και εκκλησιάζεται χωρίς να καλλιεργείται? Είναι κατανόητο. Ακούτε, χωρίς να καλλιεργείται, είναι ακατανόητο. Ο χριστιανός οφείλει κάθε μέρα να καλλιεργείται. Καθημερινώς. Σε τι? Να, σε όλα αυτά που μας λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι, με αυτό το μέτρο ακόμη, αν θέλετε, αφού έτσι πολιτευόμαστε στην παρούσα ζωή, με αυτό το μέτρο, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτης αρκές της όμεθα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις αρετές. Και μάλιστα, κατά έναν θαυμαστό τρόπο, όπως τη φιλοξενία. Έλαβα μια επιστολή από κάποιον φυλακισμένο. Λέει, δεν αποτείνομαι στους πλουσίους γιατί αυτοί θα ενοχληθούν. Ναι, πράγματι. Αν το θέλετε, έχω ήδη έναν αντίληψη του πράγματος, διότι ο πλούσιος, ό,τι εδώ έχουμε φτιάξει, δεν τα έχουν δώσει πλούσιοι, τα έχουν δώσει εκείνοι που έχουν μια ανεπάρκεια. Δηλαδή, εσείς, μην είστε πλούσιοι, εσείς που ακούτε τώρα. Βλέπετε, ο πλούσιος δεν δίνει. Πολλές φορές είναι τσιγκούνης, όχι όλοι πλούσιοι, αλλά αρκετοί πλούσιοι, γιατί φοβούνται μη πτωχύνουν. Το λέγαμε μια προπερασμένη φορά αυτό. Αλλά εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αποκτούμε όλες τις αρετές. Τη φιλοξενία, την ελεημοσύνη, την φιλοφρόνηση, την αγαθοσύνη, την χριστότητα, το χρημεΐτα, δηλαδή του να είσαι χρήσιμος άνθρωπος, και ένα πλήθος άλλες αρετές που με μια λέξη κλείνονται μέσα σε αυτό που λέμε αγάπη. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Ακόμη έχουμε και αγαθήν φήμην, φήμη σωστού ανθρώπου. Θέλετε, γίνομεθα τύποι αληθινού ανθρώπου στο κοινωνικό σύνολο, όπως μας διαμορφώνει το Ευαγγέλιο.